να αξιώσεις από τους αντιπάλου σου να σου περιφερθούν αναλόγως. Το απόλυτο όχι δεν είναι πολιτική. Ήταν η καραμέλα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που δηλητηρίασε τη χώρα στα χρόνια της αντιμνημονιακής ιστερίας. Βέβαια, οι επαγγελματίες της κλασικής πολιτικής θα σου πούν ότι έτσι κάνεις πολιτική, έτσι κρατάς τον κόσμο σου προβάλλοντας απόλυτα όχι. Κάνουν λάθος. Τα απόλυτα όχι διαπαιδαγωγούν την κοινωνία στην άρνηση και στην απόρριψη, την οποία θα εισπράξεις και εσύ με τη σειρά σου όταν θα γίνεις κυβέρνηση. Το ποτάμι έχει αποδείξει ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτικού κινήματος. Δεν είναι πολλά. Είναι συγκεκριμένα. Ζει μέσα στην πραγματικότητα. Τα στελέχη του είναι άνθρωποι της δουλειάς και της παραγωγής. Είναι ανθεκτικό στις πιέσεις από και συντεχνίες. Δεν έχει γραφειοκρατικοποιηθεί. Δεν κρύβεται πίσω από στερεότυπα. Στη σύντομη ιστορία μας, φίλες και φίλοι, δοκιμάσαμε και τις δύο επιλογές που έχει κάποιο στην πολιτική, ίσως και στη ζωή. Και μόνοι και με άλλους. Μόνοι γιατί έπρεπε να πούμε καθαρά στον κόσμο τις απόψεις μας. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς προσμίξεις. Και με άλλους γιατί θέλαμε να ενώσουμε παράλληλες δυνάμεις σε ένα μεγαλύτερο σχήμα. Σε μια Ελλάδα που πλήττεται από τη διέρεση. Και κάναμε θυσίες, κάναμε θυσίες για να περασπιστούμε αυτή την ένωση. Όμως, κάτι δεν πάει καλά. Αν και ο χώρος που δημιουργήσαμε διαθέτει δυνάμεις που προτείνουν καινοτόμε λύσεις, εντούτοις η ηγεσία του κινήματος αλλαγής επιμένει σε πολιτικές του παρελθόντος. Η μεταρρυθμιστική άπνοια όμως δεν ταιριάζει σε όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε στο κίνημα αλλαγής. Φίλε και φίλοι, ξεφίλιζα αυτέ τι μέρε, τι καλοκαιρινέ, ανάμεσα στα διαλύματα του Μουντιάλ, ξεφίλιζα τις ιστορίε του κυρίου Κόινερ. Το γνωστό ομώνυμο βιβλίο του Μπρέχτ. Ξέρετε εκεί που λέει με τι ασχολεί αυτό αυτόν τον καιρό, και ο άλλο απαντά, Είμαι πολύ απασχολημένο, προετοιμάζω το επόμενο λάθο μου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία που μου αρέσει. Ένας άνθρωπος που είχε καιρό να δει τον κύριο Κάπα, τον χαιρέτησε λέγοντας «Δεν αλλάξατε καθόλου». «Αχ», απάντησε ο κύριος Κάπα και χλώμιασε. Γιατί πρέπει συνεχώς να αλλάζουμε. Να μην κολλάμε στα παλιά, ούτε καν στη παλιά μας εικόνα, να, τα, να ταράζουμε τα νερά και να αναθεωρούμε αποφάσεις όταν χρειάζεται. Δεν μπορώ, λοιπόν, να καθυστερώ άλλο την αλήθεια. Η σημαία ενός παλαιομοδίτικου κόμματος, που υψώθηκε ξαφνικά στο κίνημα αλλαγή είναι συνταγή αποτυχίας. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούμε ξανά έντονα το μέλλον. Εμείς οι ποταμίσχοι, όπως έχουμε συμφωνήσει από εκείνη την πρώτη συνάντησή μας στο Λαύριο, έχουμε ένα στόχο να επικρατήσουν στη χώρα προοδευτικές πολιτικές. Και πρώτο μέλημα αυτή ειδικά τη στιγμή είναι να σώσουμε τον προοδευτισμό. Όχι για την ιστεροφημία μας, αλλά γιατί το χρωστάμε στον ελληνικό λαό. Και δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει ασφαλέστερο καταφύγιο για τον προοδευτισμό από το ποτάμι. Κανείς. Κανείς. Κανένας, φίλη και φίλοι, δεν μπορεί να φροντίσει το προοδευτισμό περισσότερο από εμά. Στην πολιτική, βέβαια, δεν υπάρχουν εύκολε επιλογέ. Το κυρίαρχο μοντέλο είναι κομματικό ψηφοθυρικό. Δώσε για να πάρει. Σώπασε και περίμενε. Μην πειράξει κανένα για να μην ενοχληθεί και πάει στο απέναντι μαγαζί. Εμείς όμως κινούμαστε εκτός αυτού του μοντέλου. Και ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ανηφόρες, εμπόδια, τρικλοποδιές. Δεν αναζητούμε λοιπόν εύκολες λύσεις, γιατί αυτές οι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Η απόφαση να συμμετέχουμε στη δημιουργία ενός νέου φορέα λήφθηκε από τη μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων πέρυσι το καλοκαίρι μετά από πρότασή μου. Είχα στο μυαλό μου ένα νέο χώρο που θα είχε τα καλά όλων των δυνάμεων. Ποτάμι, Πασόκ, μεταρρυθμιστές, κυδισό, Δημάρ, Κινήσεις Πολιτών, Οικολόγοι, σε μία θετική πρόσθεση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Οι τελευταίες μεγάλες αποφάσεις στο κίνημα αλλαγή πάρθηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας. Κάποιοι θεωρούν και το λένε φωναχτά ότι τα προβλήματα στο κίνημα αλλαγή δημιουργούνται από την διαφορετική φωνή του ποταμιού. Είναι λάθος. Αποφάσισαν λοιπόν, και είναι λάθος, εντελώς καφνικά και έξω από αυτά που είχαμε συμφωνήσει, να μετατρέψουν το πολιτικό συμβούλιο του κινήματος αλλαγής σε ένα συμβουλευτικό διακοσμητικό όργανο. Και καλούν την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού να ταυτιστεί απολύτως με την κοινοβουλευτική ομάδα της DC. Αν δεχτούμε αυτά τα τελεσίγραφα, αυτό θα σήμαινε ότι εγκαταλείπουμε τις ριζοσπαστικές μας θέσεις στη παιδεία, στη δημόσια διοίκηση, στη γεωργία, στα δικαιώματα, στην οικονομία. Είχαμε λοιπόν την υποχρέωση να βρούμε λύση. Η απόφασή μας, η απόφασή σας, με συντριπτική πλειοψηφία πριν από λίγη ώρα να απεμπλακούμε από το κίνημα αλλαγή είναι αυτή τη στιγμή μια δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή. Για να μην απαξιωθεί το ποτάμι, για να μην διαλυθεί μέσα στις σέριδες το κίνημα αλλαγή. Σεβόμαστε τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κοινό μας κάλεσμα. Σεβόμαστε του συμμάχου μα στο κίνημα αλλαγή. Στελέχη του Κιδισό, τη Δημάρ, όπω και στελέχη του Πασόκ, κυρίω τη νεότερη γενιά, που μοιραστήκαμε αυτού του μήνε κοινέ αγωνίε. Στο κίνημα αλλαγή, και θέλω να το πω, αφήνουμε συμμάχου, ανθρώπου που θα συνεχίσουμε να συναντάμε. Τι κάνουμε όμως, τι κάνουμε όμως τους επόμενους μήνες τις επόμενες μέρες. Το ένα το είπαμε. Το αποφασίσατε. Απεμπλοκή από το κίνημα αλλαγή. Δεύτερο. Οργανωτική ανασυγκρότηση σε συμμαχία και συνεχή συνεργασία με φιλελεύθερες και μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Κάλεσμα επιστροφής σε όσους απομακρύθηκαν ή αδρανοποιήθηκαν. Συνέδριο τον Οκτώβριο με όλους αυτούς που έχουν παράλληλες σκέψεις με μας. Συγκρότηση μέσα στον Ιούλιο ομάδων εργασίας για αποσαφήνιση πολιτικών και οργανωτικών θεμάτων. Για την επισημοποίηση της πολιτικής μας ατζέντα. Το συνέδριο του Οκτωβρίου θα είναι βέβαια ένα ανοιχτό συνέδριο που θα τεθούν και θα συζητηθούν όλα. Οι πολιτικές προτεραιότητες, τα σημεία που θέτει το ποτάμι για μια κυβερνητική συνεργασία, σαφή, συγκεκριμένα, λίγα, οι κανόνες βέβαια λειτουργίας, αλλά και το θέμα της ηγεσία. Εκεί στο συνέδριο θα αποφασιστεί με ποια ηγεσία θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Δεν αγκιστρώνομαι και νομίζω ότι το έχω αποδείξει σε καμία καρέκλα. Το κλείσε το στόμα σου και απόλαυσε δεν με δελεάζει. Και δεν με δελεάζει να είμαι βουλευτής επικρατείας κάποιου άλλου κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, αριστερά ή δεξιά. Αυτά για μένα είναι τελειωμένα. θέλουμε, θέλαμε και θα συνεχίσουμε να θέλουμε ένα ποτάμι με φιλελεύθερες αρχές, με μεταρρυθμιστική ορμή, με σύγχρονες αντιλήψεις. Όλο και πιο συχνά, θα συμβαίνει σε όλους, συμβαίνει και σε μένα, όλο και πιο συχνά τις τελευταίες μέρες οι πολίτες μας καλούν να σταθούμε καθαρά μπροστά τους. Όχι κρυμμένοι σε άλλα σχήματα, να έχουν δηλαδή καθαρές επιλογές στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Οι επαφές μας με το ευρωπαϊκό ρεύμα Μακρόν δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή. Πρέπει και είναι απόφασή μας που ενισχύθηκε και από τις τοποθετήσεις στη μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων πρέπει να εκφράσουμε δυνατά στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό ρεύμα Μακρόν. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες μάχες και πρέπει να τις δώσουμε όλοι μαζί. Προσέξτε τώρα, τα σενάρια που μας φέρνουν τον Μάρτιο σε κρυφή συμφωνία με τον Μητσοτάκη και τον Ιούνιο σε κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα είναι κατασκευασμένα. Είναι κατασκευασμένα και αποσιωπούν στη μείωση της επιρροής μας. Αποσκοπούν στο να τρωθεί η αξιοπιστία μας. Ειδικά αυτή την περίοδο, τους κυβερνητικούς προπαγανδιστές τους υφέρει να λένε, τους υφέρει, ότι οι δεξαμενές τους φτάνουν μέχρι το ποτάμι. Ψέματα. Ψέματα. Κάποιοι πάλι στη Νέα Δημοκρατία διαδίδουν ότι το ποτάμι έφυγε αριστερά. Οπότε το φιλελεύθερο κέντρο είναι δικό τους ψέματα και ορισμένοι μέσα στο κίνημα αλλαγή για να δικαιολογήσουν την ανυποχώρητη στάση μας σε θέματα αρχών την αποδίδουν σε μυστικές συμφωνίες, ψέματα. Ίσως βέβαια κάποιοι να κρίνουν και εξιδίων τα αλότρια. Το λέμε λοιπόν ξανά. Το ποτάμι δεν θα γίνει το ρεαλιστικό άλοθη του ΣΥΡΙΖΑ ούτε το εξυγχρονιστικό άλοθη της Νέας Δημοκρατίας. Αν θέλουν... <πλη> αν θέλουν και θα είναι καλό για τη χώρα να προσεγγίσουν η μεν το ρεαλισμό, η δε τον εξυγχρονισμό, θα πρέπει να το κάνουν μόνοι τους. Το ποτάμι είναι ποτάμι, καθαρό και διαυγές και όχι θολό και υπόγειο. Και η χώρα, ειδικά αυτή τη στιγμή, έχει ανάγκη από πολιτικούς που δεν ταλαντεύονται συνεχώς ανάμεσα στον συντηρητισμό και τον λαϊκισμό. Η αδυναμία των κλασικών πολιτικών να προσαρμοστούν στη νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην κρίση, στις αγωνίες του κόσμου, έχει πολλαπλασιάσει τα τελευταία χρόνια αυτούς που αρνούνται να ψηφίσουν αυτούς που δεν έχουν την να ψηφίσουν. Ανάμεσά τους και οι μισή σχεδόν ψηφοφόροι του ποταμιού, όπως μαρτυρά η μελέτη της αδιευκρίνηστης ψήφου. Αυτές λοιπόν είναι οι μεγάλες πηγές του ποταμιού. Οι άνθρωποι που έχουν γυρίσει την πλάτη στη κλασική πολιτική οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Είναι μεγάλες αυτές οι δεξαμενές. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξο για το μέλλον. Έχω περιέργεια και θάρρος για το μέλλον. Έχω περιέργεια και θάρρος για το μέλλον. Η περιέργεια, γιατί με ρωτήσανε κάποιοι, γιατί επέλεξαν, ήταν πρόταση της νεολαίας μας, γιατί επιλέξαμε αυτό το σύνθημα, η περιέργεια σε κάνει να πας και έξω από τους γνωστούς δρόμους. Να μην επαναπαυτείς από τους χιλιοπερπατημένους δρόμους. Και το θάρρος είναι αυτό που σου δίνει τη δύναμη να κινηθείς. Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μάχες να δώσουμε. Και θέλω να είμαστε όλοι μαζί. Τιμώ όλους αυτούς που σήμερα ήρθαν και μετά από έναν γόνιμο πεντάωρο διάλογο βγάλαμε μαζί αυτή την απόφαση. Τους αντιπροσώπους μας από όλη την Ελλάδα, τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία. Τους αντιπροσώπους μας και τα στελέχη μας από όλη την Ελλάδα. Διαφωνήσανε κάποιοι, αλλά μετά την απόφαση στο ποτάμι δεν υπάρχουν πλειοψηφίε και μειοψηφίε. Θέλω λοιπόν να πάμε όλοι μαζί. Γιατί η λύση υπάρχει. Το ερώτημα έχει απάντηση. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι είναι εδώ. Σας ευχαριστώ.